Λέγαμε πριν από μερικές μέρες εδώ στο στούτιο ότι πρέπει να προσέχουμε κτλ. Τώρα η θερμάστρα πετρελαίου πώς οδήγησε στο να αρπάξει φωτιά το σπίτι και να χάσει τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. Ακριβώς, και τα λέγαμε με λεπτομέρειες, κύριε Κιμήτρη, και με παραδείγματα, αν θυμάστε καλά, στο στούντιο. Λοιπόν, φαίνεται εκ πρώτης όψεως από την ηρέμηση την οποία έχει γίνει εκεί στο Ξηματικούς, φαίνεται ότι η θερμάστρα πετρελαίου ήταν πλησίων του κρεβατιού της ηλικιωμένης και φαίνεται από τις θερμοκρασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν και από την ακτινοβολία η οποία δημιουργήθηκε, φαίνεται να ανάφλεξε το χτισμό τον οποίο ο οποίος υπήρχε πάνω στο κρεβάτι. Άρα ήταν κοντά στο κρεβάτι. Ήταν κοντά στο κρεβάτι, να ακτινοβολούσε, δεν ήταν επαφή άμεση πλόγας με το κρεβάτι, ήταν ακτινοβολία καθαρή. Έφερε το ρουκισμό, το σημείο ανάφλεξης του, δημιουργήθηκε πυρκαγιά. Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής σας, ήταν σε έναν περίκλειστο χώρο δωματίου. Αυτά που λέγαμε και προχθές, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα να εισέρχεται το οξυγόνο. Προσπάθησε η ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα να μετακινηθεί, δεν τα κατάφερε. Τελικά κατέληξε και φαίνεται ότι περισσότερο να κατέληξε λόγω της πνοής του καπνού και των θερμών αερίων που δημιουργήθηκαν εκεί στον χώρο του περίκλειστου του υπνοδωματίου. Άρα αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό και σε πόση απόσταση έχουμε τη θερμάστρα από ρουχισμό, κύριε Κετή, και να κλείσουμε με αυτό. Τουλάχιστον με 1,5 μέτρο, κύριε Κιμήτρη. Ένα με 1,5 μέτρο τουλάχιστον. Και εμείς οι πιο νέοι να συμβουλεύουμε τους ηλικιωμένους, διότι έχουν αυτόν τον συνήθειο να έχουν πλησίον του χώρου τους θερμάστρα για να θερμαίνονται, να τους συμβουλεύουμε να αφήνουν μια απόσταση. Και κάτι το οποίο επαναλαμβάνω, καλό θα είναι όχι θερμάστρες ελεύθερης φλόγας εντός χώρων ή δωματίων, εντός χώρων που δεν υπάρχει εγκρήγωση. Να είστε καλά, κύριε Κετή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.